Σε 9 χρόνια χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 20χρονος Ρωμά για τις κατηγορίες της αρπαγής ανηλίκου και τις γενετήσιες πράξεις κατ' εξακολούθηση εις βάρος ανηλίκου νεότερου των 15 ετών. Η υπόθεση την οποία είχαμε αναδείξει μέσα από την εκπομπή μας είχε σοκάρει, καθώς ο νεαρός, σύμφωνα με τις καταγγελίες μιας μητέρας, είχε προσεγγίσει τη 14χρονη κόρη της μέσα από το διαδίκτυο και ενώ βρισκόταν σε σοφρονιστικό κατάστημα και εξέτειε την ποινή του για άλλο αδίκημα. Οι 14χρονοι με τον ενήλικο νεαρό άρχισαν να μιλούν διαδικτυακά και όταν εκείνος αποφυλακίστηκε βρέθηκαν από κοντά και έκαναν σχέση. Η ανήλικη εκείνη την περίοδο άρχισε να φεύγει από το σπίτι της για μέρες και να κρύβεται από τη μητέρα της, η οποία έκανε μέχρι και τον detective προκειμένου να μπορέσει να μπει στο σπίτι του νεαρού και να πάρει πίσω την κόρη της. Προσπαθώ να σώσω το παιδάκι μου και κάποια άλλα κορίτσια. Να δοθεί ένα μήνυμα. Διότι αυτές οι πράξεις με αυτή την απαξία και με αυτή την συχνότητα και με αυτή την έξαρση εις βάρος των ανήκων είναι δυναμική απειλή κατά της κοινωνίας μας. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τόσο τον κύριο Κανιάρη όσο και τη μητέρα του κοριτσιού που εδώ είχαμε φιλοξενήσει και μας έκανε έτσι την έκκληση, την τεράστια έκκληση προκειμένου να σώσει το παιδί της. Κύριε Κανιάρη, ο άνθρωπος αυτός καταδικάστηκε σε 9 χρόνια χωρίς αναστολή. Τι θα μας πει η Μανούλα που είναι δίπλα σου και έδωσε τον τεράστιο αυτό αγώνα. Θέλω να την ακούσουμε. Καθώς ένας άνθρωπος φαίνεται σας ότι... Σας καλημερίζουμε. Ναι, να την ακούσουμε. Καλή σας μέρα, κυρία Κουτσελίνη. Ο λόγος στη μητέρα. Βεβαίως. Εσάς σας ακούσαμε και στο βίντεο. Καλημέρα, κυρία Ζήνα. Καλημέρα, καρδιά μου. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από ελληνική δικαιοσύνη. Πραγματικά πιστεύω από όλη την καρδιά μου ότι ήταν σωστή απόφαση. Ο συγκεκριμένος πήρε ποινή 9 χρόνια χωρίς αναστολή. Τι να σας πω, κυρία Ζήνα. Η κόρη σας τι σας είπε μετά το συμβάν? Ευχαριστώ. Η κόρη σας τι σας είπε? Επειδή είχα καταλάβει ότι πριν να γίνουν τα δικαστήρια, ο συγκεκριμένος και οι φίλοι του, όλοι οι κλίκα, αρχίζανε να επικοινωνούν με τη μικρή μου, γιατί η κόρη μου δεν ήξερε πότε να γίνει δίκη και αρχίζανε να την πιέζουν. Δεν ξέρω τι της λέγανε. Να αποσύρει όλη αυτή τη διαδικασία. Πάντως μου έλεγε, μαμά, ο Τάδε δεν έχει αύριο δικαστήριο. Λέω, όχι, απόφευγα αυτή τη συζήτηση. Και τελικά της το είπανε ότι θα έχουμε μεγάλο δικαστήριο τη Δευτέρα. Άρα η κόρη σου μετά το άκουσμα ήταν, της απόφασης... Όταν γύρισα σπίτι ήταν επιθετική μαζί μου. Α, μπράβο. Αυτό είναι. Μάλλον πειραγμένη πάρα πολύ από όλο αυτό το περιβάλλον, γιατί εκτός αυτών στην κλίκα υπάρχουν και άλλοι που είναι μαζί του και είναι έξω, που δεν πρέπει να είναι έξω, γιατί έχουν πειράξει και άλλα κορίτσια, όποιοι γονείς παλεύουν και προσπαθούν να φτάσουν στο ίδιο σημείο που έφτασα εγώ με την κυρία Πρόεδρο του Εφετείου και με το κύριο Εισαγγελέα και Νόρκους. Να δώσουν μεγάλη μάχη, βέβαια να είμαι και εγώ και ο δικηγόρος μου δίπλα στους άλλους γονείς. Κύριε Κανιάρη, πιστεύω... έχουμε μια δικαίωση της μητέρας εν μέρη, γιατί εδώ φαίνεται ότι ένας 20χρονος πήγαινε με την κόρη της κάτω των 15 ετών, τη δεδομένη στιγμή που συζητάμε, και καταδικάστηκε σε 9 χρόνια χωρίς αναστολή. Γενικότερα φαίνεται ότι περνάει το μήνυμα ότι δεν έχει σημασία ποιες είναι οι πεποιθήσεις σου. Όταν πηγαίνεις με ανήλικο, τιμωρείσαι και μάλιστα χωρίς αναστολή. Κυρία Κουτσελίνη, ξέρετε, εμείς σε καμιά περίπτωση δεν είμαστε χειροκροτητές μιας απόφασης που μας καλύπτει και άλλες φορές έχουμε μιλήσει στη φιλόξενη εκπομπή σας. Όμως, έχετε δικαιοσύνη, γιατί χθες έπεσε η αυλαία του πρωτοδίκου δικαστηρίου, του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Και βεβαίως αισθάνεται η μητέρα δικαιωμένη. Εγώ, ως συλλειτουργός της δικαιοσύνης, πιο ψύχρεμα, θα ήθελα να αναφέρω ότι για τις δύο πράξεις, είτε η αρπαγή των ανήκων, είτε οι γενετήσεις πράξεις, θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Πόσο κοντά, για να βάλω το προβληματισμό στο νομικό κόσμο και στην εκπομπή σας βεβαίως, πόσο κοντά είναι η αρπαγή ενός ανήλικου παιδιού με την εμπορία ανθρώπων. Αν αυτό μπορείτε να το
θα το σκεφτείτε βεβαίως και θα το δείτε και σε, και σε συζητήσεις σας από εδώ και πέρα, διότι αν το παιδί αυτό, αν η αστυνομία δεν δρούσε τόσο άμεσα την ημέρα που ήταν να φυγαδευτεί από τα ΚΤΕΛ και αφού είχε παραβιάσει μαζί με τον 20χρονο να θυμίσουμε. Ακριβώς, αν δεν είχε γίνει αυτή την κρίσιμη στιγμή, τον κρίσιμο χρόνο, η σύλληψή του, αυτή την ώρα, κυρία Κουτσελίνη, θα μιλούσαμε για εξαφάνιση και αυτό, γι' αυτό έβαλα τον προβληματισμό, τον νομικό προβληματισμό για την εμπορία ανθρώπων, διότι έτσι ξεκινούν, ξέρετε, όλες οι πράξεις μέσα στο κεφάλαιο των εγκλημάτων κατά της προσωπικής ελευθερίας. Μια πράξη εξ αυτών είναι η αρπαγή, αλλά είναι και η εμπορία των ανθρώπων, δηλαδή η εκμετάλλευση, η βίαιη συμπεριφορά, οι απειλές και εν τέλει η εκμετάλλευση. Κύριε Κανιάρη, η μητέρα εκείνη προς τιμή της δεν μιλάει μόνο για την κόρη της. Και εδώ στην εκπομπή είχε εμφανιστεί και με άλλη μητέρα, η οποία είχε τα ίδια προβλήματα. Ακριβώς. Κύριε Κανιάρη, να πω το εξής, ότι επειδή σήμερα θέλαμε να πούμε την απόφαση. Σήμερα θέλαμε να πούμε την απόφαση. Να επισημάνω μόνο αυτό, αν μου επιτρέπετε. Κάτι πολύ σύντομο, κύριε Κανιάρη, πρέπει να πάω διαφημίσεις. Πολύ σύντομο. Όσον αφορά για τις γενετήσεις πράξεις, της κακουργηματικής μορφής, επίσης πόσο γειτνιάζει αυτό το έγκλημα με την μαστροπία, πόσο γειτνιάζει με την κατάχρηση των ανηλίκων και τις γενετήσεις πράξεις με έναντι αμοιβής. Βάλτε το και αυτό. Εγώ το θέτω ως προβληματισμό. Απλά θα το συζητήσουμε όταν έρθετε εδώ στο πλατό. Τώρα θέτετε ερωτήματα, αλλά δεν δίνουμε απαντήσεις, οπότε δεν έχει και νόημα. Γι' αυτό το λέω.